φιλοξενούμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Μανώλη Φραγκάκη. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Θα σας ρωτήσω για κάποια σειρά από συσκέψεις, αλλά δώστε μου μόνο τη δυνατότητα, ξεκινώντας από εκείνη την πρώτη την συνάντηση που είχατε με το Τεχνικό Επιμελητήριο, γιατί βγήκε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών, νομίζω ότι δελτίο τύπου πήραμε σχετικά και από τον κύριο Τριαντόπουλο, ότι το Υπουργείο προχώρησε σε νέα εκταμείευση στους πληγέντες από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου, ότι πιστώθηκαν 3.960.046,85 ευρώ σε 455 μοναδικούς αφημί, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, αυτολεξί την διαβάζω, εκ των οποίων 2.972.477,86 ευρώ σε 368 δικαιούχους πρώτης αρρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής και 987.568,99 ευρώ σε 286 δικαιούχους αποζημίωσης για οικοσκευή. Και βέβαια ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, αρμόδιος για τα θέματα κρατικής αρρωγής, μεταξύ άλλων σε αυτή την ανακοίνωση ο κύριος Τριαντόπουλος αναφέρει ότι έχει ανοίξει και πάλι η πλατφόρμα, το υπενθυμίζουμε, αρρωγή.gov.gr, για να υποβάλουν αίτηση πρώτης αρρωγής οι πληγέντες που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους εξαιτίας διαδικαστικών ζητημάτων. Εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα αυτά, κύριε Δήμαρχε, μια πως χειρίζεστε πολλά θέματα εκεί, κληρονομικές διευθετήσεις δηλαδή, και ότι οι πληγέντες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και ότι επίσης παρέχεται η δυνατότητα στους πληγέντες που έχουν υποβάλει ήδη αίτηση να την επικυρωποιήσουν, να την αναθεωρήσουν ή ακόμα και να την ανακαλέσουν. Μάλιστα, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή ή την τροποποίηση των αιτήσεων έως στις 14 Φεβρουαρίου, έτσι. Όπως θα λέτε, είναι, ναι. Αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αυτή είναι η σιγουριά της ανακοίνωσης, δηλαδή αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν. Τώρα, εσείς τις προηγούμενες ημέρες, πριν πάω στην αυριανή πραγματικά κυβερνητική πολύ μεγάλη σύσκεψη, εσείς τις προηγούμενες ημέρες είχατε μία συνάντηση με την Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θέμα: η ολιστική προσέγγιση της ανασυγκρότησης του πολεοδομικού και δημόσιου χώρου στις περιοχές που επλήγησαν, πάντα με σεβασμό στο οικιστικό σύνολο. Πώς αυτό μεταφράζεται, κύριε Φραγκάκη, για να ξέρουν και οι άνθρωποι που σας ακούν από την περιοχή? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, για να πω κάτι για τα πρώτα που αναφέρατε, όσον αφορά την πλατφόρμα, ήταν ένα αίτημα δικό μας, το οποίο το ζητούσαμε με επιτακτική ανάγκη και γραπτά και προφορικά και σε όλες τις συναντήσεις που κάναμε, αλλά και σε όλες τις τηλεφωνικές επαφές, διότι δεν σας κρύβω ότι μιλάμε τουλάχιστον μία φορά την ημέρα με το Υπουργείο, ότι πρέπει να ξανανοίξει η αρρωγή. Ήταν να ανοίξει γύρω στις 15 του Ιανουαρίου, δεν άνοιξε, άνοιξε τέλος του Ιανουαρίου, τέλος πάντων όλα καλά. Τώρα δεν ξέρω αν στις 14 μέρες αυτές οι οποίες είναι μπροστά μας θα μπορέσει ο κόσμος να διορθώσει τα τυχόν λάθη, όσοι δεν έχουν καταθέσει να βρουν τα δικαιολογικά να τα ξανακαταθέσουν, γιατί υπάρχουν και δυσκολίες, υπάρχουν και προβλήματα, υπάρχουν και υποστελεχωμένες υπηρεσίες, που όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στον κάθε ένα που θέλει να κάνει μια κατάθεση. Φαντάζομαι ότι κυρίως αναφέρεστε στο ότι τα γραφεία φυσικών καταστροφών, όταν λέτε υποστελεχωμένα, δεν έχουν το αναγκαίο προσωπικό σε μηχανισμούς, όπως λέγατε και στο παρελθόν, όπως επίσης δεν είναι ενισχυμένες, γιατί το έχετε πει πολλάκες, και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος, που καλούνται να καλύψουν με 1, 2, 3, 5 ανθρώπους πόσοι είναι, μια πολύ μεγάλη περιοχή, και Δήμος Μηνώα Πεδιάδος και Δήμος Αστερουσίων και ο μισός Δήμος Χερσονήσου, αν θυμάμαι καλά, κύριε Φραγκάκη. Όχι, ναι, θυμάστε πολύ καλά, και όλος ο Δήμος Βιάνου. Α, και όλος ο Δήμος Βιάνου. Έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μάλιστα. Διότι είναι ο μοναδικός Δήμος από αυτούς που είπατε, ο οποίος έχει το παλιό εκείνο το. Πόσους μηχανικούς έχετε? Τι? Στις τεχνικές υπηρεσίες, πόσους ανθρώπους έχετε? Παραμένετε με τη μηχανικό διευθύντρια. Με μία μηχανικό και δύο υπαλλήλους. Μάλιστα. Ναι. Τι να πω. Και το Γραφείο Φυσικών Καταστροφών. Ο Δήμος Βιάνου πρέπει να ξέρετε ότι έχει το παλιό, το ΣΧΟΑΠ που λέγαμε παλιά. Αυτό
είναι στο Δήμο Βιάννου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εάν δεν ενοχλήσεις τη δικιά μας πολυοδομία. Λόγω του ΣΧΟΑ που έχει ο Δήμος και έχει πάρα πολλή δουλειά. Δηλαδή όσο είναι όλοι οι άλλοι Δήμοι μπορεί να είναι μόνο ο Δήμος Βιάννου. Ωραία. Επίσης το Γραφείο Φυσικών Καταστροφών αναρωτιέμαι με πόσους ανθρώπους έχει μείνει. Εντάξει, ήταν 4-5, είχαν πει ότι θα ερχόντουσαν 30 άτομα. Τώρα να σας πω, είναι πράγματα τα οποία εμείς τα συζητάμε και καλό να τα συζητάμε και καλό να τα βγάζουμε και στην επικαιρότητα και να ξέρετε ότι αύριο θα είναι εδώ ο κ. Τριαντόπουλος. Το ξέρετε, το ξέρετε. Μα από την αρχή μίλησα για αυτή την κυβερνητική τη σύσκεψη. Ας πάμε λοιπόν σε αυτή την κυβερνητική τη σύσκεψη. Αφού η κουβέντα το πάει εκεί, φαίνεται ότι θα είναι μια διευρυμένη συνάντηση, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα κάνουμε μία συνάντηση, θα έρθουν πάρα πολλοί υφυπουργοί και γενικοί γραμματείς από τα υπουργεία, θα κατέβουν αρκετοί. Εμείς θα κάνουμε μία συνάντηση το πρωί σε 9.30 ώρα στο Ατλαντής. Εκεί θα γίνει μία συνάντηση, ευρεία συνάντηση με όλους τους, δεν ξέρω, το σίγουρο είναι ότι θα είναι ο κύριος Τριαντόπουλος και ότι θα είναι και ο κύριος Μπακογιάννης. Ο κύριος Μπακογιάννης είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ευθύμης Μπακογιάννης. Ευθύμης Μπακογιάννης, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Εδώ η ανακοίνωση λέει για να ξέρει ο κόσμος, τουλάχιστον, ότι δεν τα λέμε εμείς, η πρόσκληση τα αναφέρει. Μιχάλης Σταυριανουδάκης, Γενικός Γραμματέας. Όλοι αυτοί είναι 12-13. Εντάξει, έτσι. Δεν θέλω να κουράζω τον κόσμο να τα λέω. Εντάξει, ακριβώς. Υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς κλπ. Και πάει λέγω διευθυντές, τέλος πάντων, υπηρεσιών των υπουργείων. Ο καθένας το είδος του. Ποιος είναι ο στόχος για να γίνει αυτή η συνάντηση? Εγώ δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Αυτή η συνάντηση θα γίνει, εγώ είμαι καλεσμένος. Δεν ξέρω ποιος είναι ο στόχος. Είσαστε άμεσα. Είναι συνάντηση στο Ατλαντής. Είσαστε άμεσα. Εμείς θα φύγουμε από εκεί 11 η ώρα. Ναι. 11 η ώρα θα φύγουμε με τον κύριο Μπακογιάννη και τον κύριο Τριαντόπουλο και θα πάμε στο Καλοχώρι. Θα πάμε στα Πάρτυρα και σίγουρα θα είναι και ο κύριος Αυγενάκης, υφυπουργός αθλητισμού, και επειδή η Super League 2 μας εδώρισε 5 οικίσκους και θα τοποθετηθούν οι 4 στα Πάρτυρα. Θα πάμε στα Πάρτυρα, θα γίνει η τοποθέτηση εκεί των οικίσκων, μετά θα γυρίσουμε στο Αρκαλοχώρι και θα κάνουμε δύο συναντήσεις. Η μία συνάντηση με τον κύριο Μπακογιάννη θα γίνει με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και η άλλη μια συνάντηση με τον κύριο Τριαντόπουλο θα γίνει με τον εμπορικό σύλλογο του Αρκαλοχωρίου και όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν να κάνουν με εμπορικές επιχειρήσεις. Ναι. Αυτή ίσως να γίνει στο Δήμο, στα γραφεία του Δήμου στο Αρκαλοχώρι. Οι άλλοι, επειδή δεν μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί, ίσως, ακόμα δεν είναι σίγουρο αυτό, θα την κάνουμε μάλλον Στραψανό, που είναι και η τεχνική υπηρεσία εκεί. Μάλιστα. Η δικιά μας, γιατί θέλει τη δικιά μας τεχνική υπηρεσία. Εκεί λοιπόν τώρα θα συζητηθούν να ξεκινήσουμε με την τεχνική υπηρεσία. Ναι. Ναι, ναι, σας είπα, ναι. Να ξεκινήσουμε με αυτή. Εκεί θα εξεταστούν πάρα πολλά πράγματα. Εγώ είχα χθες μια συνάντηση με τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο τηλεδιάσκεψη, όχι συνάντηση, συγγνώμη. Ναι. Είχα μια τηλεδιάσκεψη για τα θέματα αυτά και μιλήσαμε με λεπτομέρειες για όλο το κομμάτι αυτό το οποίο έχει να κάνει με αυτό το δελτίο τύπου που προηγουμένως είπατε ότι βγήκε με το ΤΕ. Στη συνάντηση αυτή που θα κάνουμε στο Θραψανό θα είναι παρόν και το ΤΕ. Και το ΤΕ. Ναι. Γιατί μας ενδιαφέρει άμεσα για πολλούς και διάφορους λόγους, θα σας εξηγήσω παρακάτω. Εμείς λοιπόν τι θέλουμε τώρα. Βάζουμε σε μια πρώτη προτεραιότητα, ας αφήσουμε αυτά όλα τα οποία είναι στην καθημερινότητά μας, όπως είναι τα αιτήματα που ζητάει ο κόσμος, συμπλήρωση των οικίσκων για να μπορούν όλοι οι άστεγοι να έχουν ένα... Αυτά είναι και τα βασικά θέματα. Επειδή ο χρόνος θα με πιέσει στο τέλος, αν μπορούμε σε τίτλους να πούμε τι είναι αυτό που ζητάτε. Πρώτον, την ενίσχυση των τεχνικών υπηρεσιών, κύριε Φραγκάκη, ναι. Ούτε το συζητάμε αυτό. Ναι. Ωραία. Δεν το συζητάμε καθόλου. Είναι
Ένα πάγιο αίτημα. Μα σαφέστατα, όταν μιλάτε για ένα συν δύο υπαλλήλους, 4 με 5 άτομα στο Γραφείο Φυσικών Καταστροφών και πρόσφατα σε συνέντευξη σε Αθηναϊκό Σταθμό άκουγα τον κύριο Τριαντόπουλο να μιλάει για 60 αρχικά, κάποιοι οι οποίοι ναι μεν έφυγαν, αλλά εκ νέου ενίσχυση με 30, αυτό απέχει το ένα με το άλλο πάρα πολύ. Κύριε Φραγκάκη, επειδή ξέρω ότι το παλεύετε στην καθημερινότητά σας, πείτε μου σας παρακαλώ, σας ρώτησα ή μάλλον εσείς αναφέρατε ότι είσαστε και εσείς προσκεκλημένος, δηλαδή σας έστειλαν μία πρόσκληση προς το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας και σας είπαν κύριε Δήμαρχε, κύριε Φραγκάκη, όπως το κάνανε στο Μανώλη τον Κουκουσάλη από τα Αστερούσια, το Γιάννη το Σέγκο από τη Χερσόνησο, στο Βασίλη το Λαμπρινό από το Ηράκλειο, τον Νίκο το Συρηγονάκη από την Περιφέρεια, τον Σταύρο το Αρναουτάκη και σας είπαν εμείς ερχόμαστε κάτω και κάνουμε αυτή τη σύσκεψη, γιατί μέσα στους συμμετέχοντες ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς οι οποίοι διαμαρτύρονται, οι οποίοι δεν έχουν κληθεί. Επιλέχθηκε, ας πούμε, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, αλλά όχι του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ο πρόεδρος του ΤΕΕΤΑΚ, ο πρόεδρος Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Και ξέρετε, υπάρχει μια δυσφορία στον κόσμο, αλλά εσάς σας αφορά άμεσα το θέμα. Και εσείς δεν ξέρατε τίποτα. Απλά σας ενημέρωσαν ότι θα γίνει αυτή η κυβερνητική σύσκεψη, αυτό μου λέτε. Για αύριο το πρωί, λέτε. Μάλιστα. Ναι, με ενημέρωσαν ότι αύριο το πρωί στις 9.30 ώρα θα γίνει μια σύσκεψη και είσαι προσκεκλημένος, πρέπει να είσαι εσύ παρόν. Εντάξει. Με ψυχραιμία το αντιμετωπίζετε. Εν πάση περιπτώσει. Δεν έχω εγώ κανένα λόγο να προσκαλέσω κάποιους. Ναι. Γιατί δεν ξέρω ούτε τη θεματολογία ούτε τίποτα. Ναι. Μετά σας είπα πώς ακριβώς θα γίνει μετά όλη η διαδικασία. Ωραία. Το ξέρετε επίσης από την άλλη, εγώ σας το αναφέρω ως πληροφορία, ότι χθες το βράδυ βγήκε και μια ανακοίνωση από το Σύλλογο Σεισμόπληκτων Ελπίδα, την βρήκα σήμερα το πρωί στα email του σταθμού. Εκδηλώνεται μια δυσφορία γιατί δεν κλήθηκε στη σύσκεψη αυτή και μάλιστα λέει ότι η εκπροσώπηση του Συλλόγου σε αυτή τη συνάντηση ήταν επιβεβλημένη. Η δε απουσία πρόσκλησης προσλαμβάνεται ως απαξίωση προς τους ήδη χιλιάδες ταλαιπωρημένους σεισμόπληκτους της περιοχής. Να φανταστώ ότι αυτό το συμμερίζεστε έτσι όπως τίθεται. Δεν μπορώ εγώ να το πω αυτό που λέτε, γιατί εγώ δεν ξέρω ούτε το σκεπτικό. Εδώ υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν απαγορεύσεις για τον COVID, δεν μπορούμε να βρεθούμε πάνω από ένα ορισμένο αριθμό ατόμων σε μια αίθουσα. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω πού να πάω να κάνω. Θα κάνω τη μία μάζοξη της τεχνικής υπηρεσίας στο Τραπεζανό, γιατί δεν πρέπει στο Αρκαλοχώρι η αίθουσά μας. Δεν μπορεί να βάλει και τον Εμπορικό Σύλλογο και την Τεχνική Υπηρεσία, γιατί υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά το θέμα του COVID. Α, γι' αυτό πάτε μία Πάρτερα και ναι, μία Θραψανό. Θραψανό. Ωραία. Φαντάζομαι ωστόσο από την άλλη ότι την Κυριακή σε αυτή την άλλη την διευρυμένη τη σύσκεψη που συγκαλεί ο Σύλλογος Ελπίδα, ως ξέρω, ότι εσείς από τη δική σας την πλευρά, ότι πραγματικά θα έχετε την δυνατότητα να ενημερώσετε και τους υπόλοιπους συναδέλφους σας και τους 8 της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου που έχουν κληθεί, γιατί τώρα είσαστε ελάχιστοι, είσαστε μόνο οι 4, διότι προβλήματα έχει και η Βιάνος, προβλήματα είχε και η Γόρτινα, προβλήματα είχαν και ο Δήμος Φεστού από την άλλη, όπως επίσης και όλους τους υπόλοιπους προσκεκλημένους αλλά και τους βουλευτές, διότι δεν είναι ούτε αυτοί προσκεκλημένοι όπως βλέπω. Αυτές ενδεχόμενα, εντάξει, το δέχομαι λόγω COVID, εντάξει, ίσως να ήταν οι ανάγκες. Βάζετε τώρα κάποια θέματα τα οποία, εντάξει, εγώ θα σας πω, δεν θα μπορέσω να έχω και τη δυνατότητα να το κάνω αυτό που λέτε. Γιατί, έτσι το σκέφτηκα με βάση την κοινή λογική. Το σκεφτήκατε με την κοινή λογική. Γιατί εγώ δεν είμαι προσκεκλημένος σε αυτή τη μάζευση. Ποια εννοείται? Της Κυριακής. Της Κυριακής. Ναι. Δεν σας έχουν προσκαλέσει? Όχι, δεν με έχουν προσκαλέσει. Για αυτό σας το λέω. Οπότε δεν θα έχω αυτή τη δυνατότητα. Από εκεί πέρα δεν πειράζει, δεν είναι, το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα μας είναι. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε. Θα το δω λίγο παρακάτω. Ναι. Το θέμα μας είναι άλλο. Να κάνουμε δουλειά. Πώς μπορεί να αναπτυχθεί η περιοχή? Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα. Πώς μπορεί να αναπτυχθεί η περιοχή? Εγώ έχω βάλει κάποιες προτεραιότητες και έχω πει ότι αυτή τη στιγμή προέχει μέσα στα άλλα όλα τα οποία δεν τα αφήνουμε. Είναι και το θέμα του. Γι' αυτό συναντηθήκαμε και με το ΤΕΤΑΚ. Είναι και το θέμα τη. Πώς να το πούμε, η πολεοδόμηση γενική και χωροταξική ανασυγκρότηση της πόλης του Αρκαλοχωρίου, ή να το πω καλύτερα της περιοχής του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, η οποία έχει πληγεί περισσότερο.
Έχουμε, για να στα πω έτσι επιγραμματικά, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι ότι, μιλάω τώρα μόνο τεχνικά, έτσι, μόνο τεχνικά. Πώς πρέπει να ξεκινήσουμε? Πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε το υπέδαφος και στα γκρεμισμένα σπίτια, αλλά και εκεί που μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι κατάλληλο για να μπορέσει να γίνει μια καινούρια δόμηση. Να εξευρεθεί λοιπόν ένα κατάλληλο μέρος για την ανοικοδόμηση, να αγοραστεί η γη και να δοθεί στους ανθρώπους που θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους, και να καταγραφούν όλα τα ρήγματα της περιοχής για να ενημερωθεί ο κόσμος. Υπάρχει ένα προοδευτικό σχέδιο στο Αρκαλοχώρι και στο Καστέλι. Αυτά τα δύο σχέδια, και τώρα πριν από λίγο μιλούσα με τη συντονίστρια της Αποκεντρωμένης, πριν να μιλήσω με εσάς για το σχέδιο αυτό το οποίο έχουμε και το οποίο είχε πάει για να περάσει από το Σιποθά, έτσι, αλλά πρέπει δεν να ολοκληρωθεί, γιατί είχαν γίνει κάποιες ενστάσεις για κάποια ρέματα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, κυρία Δουλγεράκη, είναι μια μεγάλη ευκαιρία με τη δημιουργία του τοπικού χωρικού και την κατασκευή του αεροδρομίου να γίνει μια σωστή χωροταξική και προδομική ανασυγκρότηση όλης της περιοχής. Και εδώ τώρα, εδώ έρθε να κουμπώσει, και είναι πολύ σοβαρό και πολύ λογικό να κουμπώσει το τοπικό χωρικό, το οποίο, αν θυμάστε καλά, πριν από 2 χρόνια και κάποιους μήνες κατάφερα να το φέρω στο Αρκαλοχώρι. Στη συζήτηση που είχαμε χθες με τον κύριο Μπακογιάννη, μου είπε ότι μέχρι και την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ακόμα θα έχει ξεκινήσει και θα έχει εγκριθεί, και όταν ξεκινήσει αυτό θα είναι το μεγαλύτερο εργαλείο το οποίο θα έχουμε στα χέρια μας εμείς σαν Δήμος και σαν Δημοτική Αρχή πρώτα, αλλά και σαν κοινωνία, η χρήση γης, οι οποίες είναι απαραίτητες, γιατί δεν είναι ο μόνος σεισμός που έκανε αυτά τα πράγματα, είναι και το αεροδρόμιο, το οποίο έχει κάνει ένα άλλο σεισμό και αυτό στην περιοχή. Λοιπόν, όλα αυτά θα κουμπώσουν με το τοπικό χωρικό, και έτσι θα γίνει και η σωστή, αν μπορέσουμε να έχουμε μέχρι τότε την έγκριση του πολεοδομικού του Αρκαλοχωρίου και του Καστελίου, να έχουμε μια σωστή χωροταξική αναβάθμιση και συγκρότηση της περιοχής. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, είναι το πιο σπουδαίο. Σαφέστατα. Θεωρώ ότι είναι μέσα στην κακομοιριά και στα προβλήματα που μας έκανε η σεισμική αυτή δόνηση στην περιοχή μας, να βγει κάτι θετικό, να βγει κάτι καλό, να βγει κάτι το οποίο να ωφεληθεί ο κόσμος και να δει αύριο μεθαύριο μια άλλη πόλη και να ξεχάσει ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα τους τελευταίους 6 μήνες. Γνωρίζοντας την ελληνική πραγματικότητα και ως Δημοτική Αρχή, αλλά πρωτίστως και ως επιχειρηματίας, κύριε Φραγκάκη, αναφερόμενοι στο δικό σας τον επαγγελματικό φορέα κλπ. Με δεδομένη την ελληνική πραγματικότητα, αυτά τα πολύ σοβαρά, πότε εσείς προσδοκάτε ότι μπορούν να δώσουν την ανάσα που χρειάζεται ο Δήμος Μηνοαπαιδιάδος, το Αρκαλοχώρι? Κοιτάξτε να δείτε, εάν αρχίσει η δημοπράτηση θα γίνει του τοπικού χωρικού από το επιμελητήριο το ΤΕΣ στην Αθήνα, είχε ανατεθεί σε αυτούς. Έχει γίνει με διαδικασίες fast track, για να μην έχουν προβλήματα με ενστάσεις και τέτοια πράγματα. Πιστεύω ότι θα είναι έτοιμο σε ένα με 1,5 χρόνο από σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή όλο αυτό το διάστημα θα γίνεται διαβούλευση, χαρτογράφηση, μελέτες, θα πέσουνε, γιατί θα ξεκινήσουν άμεσα. Και σε 1 με 1,5 χρόνο θα έχουμε το αποτέλεσμα. Εκεί τώρα, αν μπορέσουμε να τρέξουμε παράλληλα και το κομμάτι το πολεοδομικό του Αρκαλοχωρίου, που με τις ενστάσεις που έχουν γίνει στα ρέματα τώρα, λίγο από... έτσι με βρίσκεται λίγο επιφυλακτικό με αυτά που συζήτησα με την κυρία Κοζηράκη το πρωί, γιατί οι ενστάσεις ήταν έτοιμο σχεδόν, οι ενστάσεις όπως το πάνε πίσω, γιατί αν θέλει επανεξέταση καταλαβαίνετε ότι εκεί θα πάρει ένα τρίμηνο, τετράμηνο μόνο και μόνο για αυτό το πράγμα.
Και τώρα θα δούμε πώς θα το. Μιλάμε για ελληνική πραγματικότητα και μπορεί να πάει παραπάνω. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το πολύ σοβαρό τοπικό χωρικό, σε συνδυασμό, όπως είπατε, με τη χρήση γης, όπως επίσης και την κατασκευή του αεροδρομίου. Αλλά δεύτερον, τα απλά, τα καθημερινά, τα προβλήματα της καθημερινότητας, κρατώντας αυτές τις αναφορές σας στην αρχή, ότι ξέρετε, σας φαίνεται βάσει των δεδομένων που έχετε στα χέρια σας ότι είναι μικρός ο χρόνος για τη λειτουργία της πλατφόρμας αρρωγή μέχρι 14 Φεβρουαρίου. Είναι μια εκτίμηση δική σας, αλλά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πώς κινούνται τα πράγματα, γιατί δεν ξέρετε αν θα προλάβουν οι άνθρωποι και να επικυρωποιήσουν και να διορθώσουν και να κάνουν τις αιτήσεις τους. Ναι, όπως το λέτε, είναι όπως το λέτε. Έτσι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένας χρόνος που δεν είναι τόσο πολύ. Ωραία. Μεγάλος, να φανταστώ ότι και στον. Φεβρουαρίου, το είπα, ούτε το έχω. Ωραία. Να φανταστώ ότι για άλλη μια φορά στον κύριο Τριαντόπουλο αύριο σε αυτή την ευρεία κυβερνητική σύσκεψη ότι θα τεθεί το θέμα αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, συζητήσαμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία ίσως να τα ανακοινώσει αυτός αύριο, να μην κάθομαι εγώ να ανακοινώνω πράγματα τα οποία εγώ είμαι. Και στο κάτω-κάτω είμαι δήμαρχος, δεν είμαι υπουργός για να μπορέσω να ανακοινώνω τέτοια πράγματα. Ωραία. Για να ξέρει ο κόσμος που σας ακούει, τουλάχιστον αυτά τα οποία τρέχουν έτσι κοντολογείς περιληπτικά, γιατί εδώ χρειάζεται ολόκληρη εκπομπή για το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και το Αρκαλοχώρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημαρχέ. Να είστε καλά κι εγώ. Καλημέρα και σε εσάς.